Οι αλλαγές που ενέκρινε το Υπουργικό επιβεβαιώνουν πλήρως όσα είχε μεταδώσει το Σίγμα από τα μέσα Απριλίου. Οι κανονισμοί αποστέλλονται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος στη Βουλή, η οποία θα τους μελετήσει και ακολούθως θα τους ψηφίσει. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τα θέματα οικονομίας με δύο εκλεκτές κυρίες του Κοινοβουλίου. Τη Σάβη Ορφανίδου, τη βουλευτή του Συναγερμού. Καλησπέρα, κύριε Ορφανίδου. Ναι, να το δούμε και από κοντά δηλαδή. Σας πεθυμίσαμε τόσο πολύ. Και, πεθυμίσαμε. και την Άννα τη Θεολόγου, ανεξάρτητη βουλευτή επικεφαλής του κινήματος Ανεξάρτητη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλημέρα. Χαιρόμαστε που πραγματικά είστε εδώ μαζί μου. Θέλω να ξεκινήσουμε, εκλεκτές κυρίες, με το θέμα αυτό των πολιτογραφήσεων. Μάλιστα. Θα φτάσει κοντά στο Κοινοβούλιο, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, μια αναθεώρηστο ρομοτινά ή αν θέλετε ένα φιλτράρισμα των επενδυτών. Αυτά που ξέραμε μάλλον αλλάζουν μέχρι τώρα. Σαν αποτέλεσμα έτσι και να διαφυλάττουμε καλύτερα το θεσμό αυτό, αλλά και να έρθουν πιο ασφαλισμένα χρήματα, υπολογίζει το κράτος να εισπράξει 2 δις από αυτή την ιστορία. Και επειδή είναι μια πονεμένη ιστορία αυτή με τις πολιτογραφήσεις, ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Το σχέδιο έχει βοηθήσει πραγματικά την Κύπρο σε πολύ δύσκολες εποχές. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το πρόγραμμα αυτό, ακριβώς το επενδυτικό σχέδιο, και να το λέμε έτσι σωστά. Το επενδυτικό σχέδιο δεν είναι ούτε σχέδιο για διαβατήρια, ούτε πουλάμε διαβατήρια, ούτε κάτι άλλο. Είναι επενδυτικό σχέδιο που έχει βοηθήσει την οικονομία, ιδιαίτερα την οικοδομική βιομηχανία, αλλά και πολλούς άλλους τομείς, γιατί είναι μια αλυσιδωτή διαδικασία αυτή που αγγίζει πάρα πολλούς τομείς την περίοδο της κρίσης, αλλά και συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Έγιναν πάρα πολλές βελτιώσεις, αγαπητή Ανδρέα, στο συγκεκριμένο σχέδιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και έχουμε ακολουθήσει τις συστάσεις της Μάνιβαλ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μόνο, και της ΚΡΕΚΟ, όσον αφορά το να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε την αξιοπιστία αυτού του σχεδίου. Πέρσι είχαμε προωθήσει τον εντελεχή και περαιτέρω και πιο έντονο έλεγχο, το due diligence, πάνω σε αυτούς που θα έκαναν αίτηση. Είχαμε βγει και προσφορές για να πάρουμε συγκεκριμένους οίκους. Επίσης, προωθήσαμε την προϋπόθεση ότι πρέπει να έχει βίζα Schengen ο συγκεκριμένος αιτητής. Και επίσης, προωθήσαμε την απαγόρευση από άτομα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα να μπορούν να κάνουν αίτηση. Γιατί είχαμε πάθει στο παρελθόν. Καλά, και μάθαμε. Καλά, το θυμηθήκαμε στο και αργά αυτό, γιατί εμείς βρεθήκαμε να έχουμε συμπατριώτες, ας πούμε, από το Ινταϊλάνδη. Μα δεν κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κάποια λάθη του παρελθόντος που έχουν γίνει εκ παραδρομής, τα διορθώσαμε. Είχαμε πάει και στο Υπουργικό Συμβούλιο με 25-30 άτομα, θυμάμαι, και ανακαλέσαμε τις υπόλοιπες. 26 άτομα. Ακριβώς. Και τώρα, αγαπητή Ανδρέα, είναι το τελικό. Εύχομαι να έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, να είναι πλήρως θωρακισμένο το σχέδιο. Έχουμε συμμορφωθεί πλήρως με τη διαδικασία της νομοθεσίας για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα. Και έχουμε εισάξει πρόνοια που λέει ότι εάν υπάρξει περίπτωση που υποψήφιος είναι εμπλεκόμενος σε θέματα σοβαρού εγκλήματος ή έχει καταδικαστεί αυτό το εγκλήμα, βεβαίως και θα ανακαλείται άμεσα υποψήφιοντα. Πάντως η φήμη μας ακολουθεί στο κομμάτι αυτό, δεν είναι και η καλύτερη βέβαια στην Ευρώπη. Νομίζω έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς, αγαπητέ Ανδρέα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να προωθήσει αυτό το πρόγραμμα και γίνονται και σε άλλες χώρες. Το γιατί η Κύπρος έχει στοχοποιηθεί ιδιαίτερα από άλλες χώρες μπορεί να έγκυται και στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Το γεγονός όμως ότι αναγνωρίσαμε ότι υπήρξαν λάθη και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και τα διορθώσαμε και είναι πλέον αρκετά θετικές οι νέες εκθέσεις, είναι προς πίστη της Κύπρου και πρέπει να σταματήσουμε να διαβάλουμε τη χώρα μας και στο εξωτερικό. Έχουμε χτίσει την αξιοπιστία αυτού του προγράμματος και θα τη διατηρήσουμε. Θα πάω στην άλλη μια κουβέντα μόνο από εσάς, δεν ξέρω αν γνωρίζετε περισσότερα από μένα, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δηλαδή από όλη την έρευνα που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είχε πάει πίσω η έρευνα, έτσι πολλά χρόνια. 26 είναι, παραμένουν 26 μόνο που δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, αλλά αγαπητέ Ανδρέα, εάν εντοπιστεί και άλλες περιπτώσεις τέτοιες, δεν θα διστάσει αυτή η κυβέρνηση, όπως το έπραξε από την πρώτη στιγμή, να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει για να ανακαλεστούν οι συγκεκριμένες υπηκότητες. Δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο η Κύπρος να συνδέεται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και με αναξιόπιστες διαδικασίες. Αυτό το έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή. Δεν θα διακινδυνεύσουμε αυτή την αξιοπιστία που χτίσαμε όλοι μαζί με τόσες θυσίες να καταρρεύσει λόγω κάποιων εκ παραδρομής λαθών. Μάλιστα. Κυρία Θεολόγου. Καταρχήν, ξέρετε αν ο Τσούν είναι ακόμα συμπατριώτης μας ή του πήραν το διαβατήριο? Εγώ θέλω να πω καταρχάς ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών ο ίδιος αναφέρει ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα
το επενδυτικό σχέδιο. Λίγο πριν την αποχώρηση του από το Υπουργείο Οικονομικών, είχε αναφέρει ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα όσον αφορά την επιστροφή αυτών των χρημάτων εντός της οικονομίας και εντός της αγοράς όσον αφορά σε επενδύσεις εκτός του τομέα των κατασκευών, διότι αυτά τα λεφτά διοχετεύονταν κατ' εξοχή στον τομέα των κατασκευών και ιδιαίτερα στους πύργους και στα πολύ ακριβά καταλήματα και ξενοδοχειακές μονάδες. Άρα είναι ένα κομμάτι να λέμε ότι βοήθησε την οικονομία και είναι άλλο να το λέει ο ίδιος ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Δεν πήγαν λεφτά μέσα. Να σας πω γιατί θεωρώ ότι δεν είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι τα λεφτά που μπήκαν μέσα στην οικονομία. Όσον αφορά την ανάκληση υπηκότητων, είναι καλά να λέμε ότι θα ανακληθούν υπηκότητες, αλλά η διαδικασία που ακολουθείται για να ανακληθούν υπηκότητες δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να ανακληθούν υπηκότητες και την επομένη αυτοί οι οποίοι κακώς έχουν πάρει την υπηκότητα γιατί έχουν παρελθόν το οποίο είναι μαυρισμένων όσον αφορά τις δραστηριότητες τους ή όσον αφορά οποιαδήποτε αρνητική εικόνα την οποία έχουν και δεν θα έπρεπε να είχαν πάρει την υπηκότητα. Ακολουθείται μια διαδικασία η οποία είναι χρονικά, δημιουργεί χρονική καθυστέρηση. Άρα ίσως ακόμα να είναι συμπατριώτης μας ο συγκεκριμένος Μαλαισιανός καταζητούμενος. Ίσως ακόμα είναι συμπατριώτης. Υπήρχε κενό στο νόμο, έτσι. Υπήρχε κενό στο νόμο. Βεβαίως, αλλά το να ανακληθεί μια υπηκότητα που έχει δοθεί με βάση εκείνα τα κριτήρια πρέπει να μπουν διαδικασίες δικαστικές. Ναι. Ανδρέα, δεν μπορούν απλά να ανεκαλέσει η δημοκρατία μέσα σε μια μέρα. Εντάξει, άρα, για μένα όμως βασικό είναι να υπάρχει πολιτική βούληση. Όχι μόνο να υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά και να ελεγχθούν, όλοι όσοι έχουν πάρει υπηκότητες, που μιλούμε για σχεδόν 5.500 υπηκότητες εδώ και τόσα χρόνια, τα οποία λεφτά μπορεί να έχουν δοθεί στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα στο κομμάτι των κατασκευών και των υπηρεσιών, λογιστικών και δικηγορικών υπηρεσιών. Αλλά δεν θα έπρεπε να δοθεί αυτόν το εργαλείο, το οποίο είναι καθαρά έναν κρατικό προϊόν οι υπηκότητες, στους ιδιώτες. Δηλαδή να ρυθμίζουν οι ιδιώτες την παραγωγή σε εισαγωγικά διαβατηρίων. Μπήκαν τα κριτήρια πλέον έναν πλαφόν στο όριο της πολιτογράφησης, αλλά εντούτοις αυτά τα λεφτά στο μεγάλο τους βαθμό απολαμβάνονται από τους ιδιώτες. Φανταστείτε γιατί αριθμούς μιλάμε, αν αυτές οι υπηκότητες κατεξοχήν, τα 2,5 εκατομμύρια τα έπαιρνε κατεξοχήν το κράτος. Ναι. Φανταστείτε πόσα λεφτά θα είχαμε στα δημόσια ταμεία και πώς αυτά τα λεφτά από τα δημόσια ταμεία θα μπορούσαν να δοθούν σε κοινωνικές παροχές που πολλοί συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη, θα μπορούσαν να δοθούν για αποπληρωμή δημόσιου χρέους. Τα ταμεία του κρατούς έχουν ανάγκες γιατί τώρα, ειδικά αυτή την περίοδο, έχουν πάρα όχι μόνο λόγω του κορονοϊού. Και προηγουμένως είχαμε υψηλό δημόσιο χρέος. Θα μπορούσαν κάλλιστα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αγαπητή Άννα, αυτό το κάνουν και άλλες χώρες όμως. Ναι, όπως εμείς. Εμείς όμως έχουμε στοχοποιηθεί σε ένα βαθμό. Φταίμε και εμείς βέβαια για όλο αυτό. Αλλά και άλλες χώρες ξέρω ότι το κάνουν και πουλάνε και διαβατήρια και όσα και τα λοιπά. Ναι, αλλά μπορεί να ακολουθούν πολύ πιο σωστές διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας, κύριε Μητρόπουλε. Άρα δεν είναι απλά ένα θέμα να λέμε ότι το κάνουν και άλλες χώρες και επειδή το κάνουν και άλλες χώρες εμείς είμαστε στοχοποιημένοι. Θα έρθει στην Επιτροπή Οικονομικών τώρα το θέμα εσωτερικών. Ναι, μήπως δεν ακολουθούμε τις ενδεδειγμένες διαδικασίες. Μήπως πρέπει να βάλουμε αυτό το κομμάτι της παραγωγικής δραστηριότητας του κράτους που θεωρώ ότι δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε το προϊόν το οποίο πουλάει η Κύπρος. Μήπως αυτό το κομμάτι της παραγωγικής δραστηριότητας πρέπει να το βάλουμε σε άλλες βάσεις και όχι να πούμε ότι μπαίνουν πιο περιοριστικά πλαίσια. Μήπως θα έπρεπε να δίνουμε τις υπηκότητες δωρεάν για να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Ναι, δωρεάν. Να έρθει ο επενδυτής και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην Κύπρο. Με υψηλά ανταγωνιστικά πακέτα. Με αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού της χώρας. Με τεχνογνωσία του εξωτερικού που μπορεί να κερδίσει ευρύτερα, έτσι. Να κερδίσει ευρύτερα η αγορά. Όχι να έρχεται ο επενδυτής να παίρνει το διαβατήριο με 2,5 εκατομμύρια, να φέρνει την επιχείρηση του, αλλά να εργοδοτά
υπηκόους τρίτων χωρών, γιατί αυτοί μπορούν να του παράξουν την δραστηριότητα με την οποία ασχολείται ή αυτοί έχουν την τεχνογνωσία. Να κερδίζει δηλαδή στη βάση της η οικονομία και η αγορά. Πόσο σημαντικό είναι για μας να αναβαθμιστεί το εργατικό δυναμικό της χώρας. Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ανταγωνιστικά πακέτα εργασίας και να τα κερδίζουμε μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Δεν θυμάστε πολύ πιο ανταγωνιστική. Είναι μια άποψη αυτή που πρέπει να την καταθέσει στη Βουλή. Έχει κατατεθεί στη Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Ορφανίδου, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό, ναι, για να πάμε σε άλλο θέμα. Καταρχάς, δεν πουλάμε κανένα προϊόν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την ουσία αυτού του σχεδίου που χρησιμοποιείται, όπως πολύ σωστά είπατε, και σε άλλες χώρες. Είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Πρέπει να επενδύσει ο αιτητής. Πρέπει να κάνει επένδυση είτε στην οικοδομική βιομηχανία, είτε υπάρχουν εναλλακτικές μορφές επενδύσεων, να αγοράσει μετοχικό κεφάλαιο στις εταιρείες, που είναι αυτό που προωθούμε πλέον. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις μας, μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης πέρα από τα παραδοσιακά, το δανεισμό από τις τράπεζες, να έχουμε επενδυτές σε μετοχικά κεφάλαια επιχειρήσεων. Γι' αυτό προωθήσαμε και το Equity Fund, το προωθούμε τώρα το Υπουργείο Οικονομικό. Να πω ξεκάθαρο ότι έχουμε εντάξει μέσα σε αυτό το σχέδιο το γεγονός ότι πρέπει να δίνει οπωσδήποτε υποχρεωτικά ο αιτητής, αυτός που θα εξασφαλίσει την υπηκότητα, 75.000 στον ΚΟΑΓ, για να ενισχυθεί η στέγαση, η στεγαστική πολιτική για προσιτή κατοικία, που αυτό είναι κοινωνική πολιτική, και πρέπει επιπλέον να δίνονται και 75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για να ενισχυθούν οι νεοφυείς, οι καινοτόμες επιχειρήσεις. Όλα αυτά ενισχύουν την οικονομία μας. Έχουν γίνει μελέτες από το Υπουργείο Οικονομικών που δείχνουν ότι αυτό ενισχύει το ΑΕΠ της οικονομίας μας και έχει αυξήσει τις θέσεις εργασίας στο ιδιωτικό τομέα, που ήταν αυτός που είχε πληγεί το περισσότερο. Δεν είναι θέμα να πάρει τα έσοδα το κράτος που τα παίρνει εμέσως πλησαφώς μέσα από συγκεκριμένες φορολογίες. Είναι θέμα να στριχθεί ο ιδιωτικός τομέας, όλος ο επαγγελματικός κόσμος, οι υπηρεσίες μας, και αυτόν το πράξαμε και αυτόν το πράττουμε. Και πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι πουλάμε προϊόντα. Είναι επενδυτικό πρόγραμμα. Καθαρό. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα. Κάνουμε ένα άλλο θέμα. Από πού πηγάζει, κυρία Ορφανίδου, η αισιοδοξία του Προέδρου μας ότι, γιατί είχε κάποιες δηλώσεις ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ότι το 2021 θα είναι μια πολύ καλή, μια ισχυρή ανάπτυξη. Θα έχουμε μια. Έχουμε δεδομένα τώρα που είναι δύσκολα οικονομικά. Πολύ είμαστε δύσκολο. Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Λοιπόν, αγαπητέ Ανδρέα, θα. Εμείς δεν είμαστε οικονομολόγοι, αλλά να ακούσουμε από εσάς. Βεβαίως. Να μας κάνετε ψηφοφόρους. Να σας πω κάτι πολύ ξεκάθαρα. Βιώσαμε ξανά την κρίση στο πετσί μας με διαφορετικά αίτια και με διαφορετικό τρόπο. Οφείλω να πω ότι και τότε είχαμε μια πολύ ρεαλιστική, ορθολογιστική, συνεπέστατη και υπεύθυνη πολιτική που μας έβγαλε από την κρίση. Και για ακόμα μια φορά αποδείξαμε ότι έχουμε άμεσα αντανακλαστικά για να βγούμε και από αυτήν την κρίση με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Η κυβέρνηση είχε πει ότι το θέμα βεβαιότητας είναι ο παράγοντας που δεν μπορεί κανένας να προβλέψει και είναι αυτός που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομία. Όμως πήραμε όλα τα μέτρα έγκυρα από την αρχή. Είχαμε ήδη από θέματα λόγω της σωστής πολιτικής μας 1,7 δισεκατομμύρια για να καλύψουμε τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες μέχρι τον Μάρτιο του 20. Δανειστήκαμε άμεσα από τις διεθνείς αγορές 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ με πολύ καλά επιτόκια, ακριβώς επειδή πήγαμε και προλάβαμε τη συγκεκριμένη στιγμή και ήμασταν ήδη στην επενδυτική βάθμιση, κάτι που δεν είχαμε το 2013, και δανειστήκαμε και από τον εγχώριο δανεισμό, με εγχώριο δανεισμό 1,25 δισεκατομμύρια. Όλα αυτά θωρακίσαν την Κύπρο για να καλύψει και τα προγράμματα που είχαμε εξαγγείλει τη δέσμη μέτρων και τα σχέδια τη Υπουργού Εργασίας. Για να βγει από την κρίση. Όχι, για να τονίσουμε την οικονομία, να τονώσουμε την οικονομία μας. Σε αντίθεση με το 2013, πρέπει να δώσουμε ρευστότητα, να βάλουμε λεφτά μέσα στο παζάρι, να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Αυτά είναι οι κυριότερες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Κάνοντας όλα αυτά με την πρώτη δέσμη και με τη δεύτερη δέσμη και ανοίγοντας την οικονομία σταδιακά, πολύ προσεκτικά, και να επαναλάβω ότι πάνω απ' όλα είναι το θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας. Θα περάσει αυτό κάποια στιγμή και θα επικεντρωθούμε στην οικονομία. Έχουμε ήδη επικεντρωθεί στην οικονομία, γι' αυτό και κάναμε πολύ σταθερά μικρά βήματα προς τα μπρος. Και είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών ότι με βάση το βασικό σενάριο, το lockdown θα διαρκούσε 2 μήνες. Και αυτό έγινε. Γι' αυτό και είμαστε σε καλύτερη θέση να κρίνουμε από το παρελθόν, αλλά όχι για να είμαστε σίγουροι απόλυτα για το μέλλον, καθότι
ότι ο παράγοντας αβεβαιότητα υπάρχει εκεί και δεν ξέρουμε τι θα γίνει το φθινόπωρο. Αλλά με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, με βάση τον τρόπο που αντιδράσαμε άμεσα, με βάση τις δύο μέτρες οικονομικών μέτρων, τις δύο δέσμες, συγγνώμη, οικονομικών μέτρων. Έχω λίγο πρόβλημα με τη φωνή μου πλέον, έχω τις εγκυμοσύνες. Και με βάση τον τρόπο που αντέδρασε και ο κόσμος αμέσως, νομίζω όλοι μας έχουμε δει ότι το παζάρι δειλά-δειλά άρχισε να αντιδράσει θετικά. Εγώ φαντάζομαι στην οικονομία, στην οικονομία. Δεν υπάρχει ούτε συναισθηματισμός, ούτε ευσεβολισμός. Καθόλου. Ποτέ δεν υπήρξε. Είναι αριθμοί. Μιλούμε... Το να λέω βγαίνω από την κρίση με το να λέω ότι πάω για ανάπτυξη μεγάλη έχει διαφορετικά πράγματα. Μα αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι το εξής. Αυτόν τον χρόνο, με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα σε λίγους μήνες το φθινόπωρο. Με βάση αυτά που έχουμε τώρα, λέμε ότι θα υπάρξει μια μεγάλη ύφεση. Το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας έχει κατατάξει γύρω στο πλην 7% δυστυχώς. Το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, αλλά αυτοί μας έδωσαν ύφεση 5% νομίζω. Ήταν λίγο χαμηλότερη. Φέτος θα έχουμε κελίματα και ύφεση και πολύ ψηλό βεβαίως δημόσιο χρέος, έχουμε φτάσει το 117% εκεί που είχαμε σπάσει το όριο του 100%. Όμως, εάν συνεχίσουμε όπως πάμε με τα θετικά δείγματα του ανοίγματος της οικονομίας μας σε όλα τα επίπεδα και με τον τουρισμό μας που αναπτύσσεται και εύχομαι να συνεχίσει να πηγαίνει όπως πάει τώρα αυτή τη στιγμή και να ενισχυθεί, με αυτά τα δεδομένα, ρεαλιστικά και με αριθμούς, θα υπάρξει μια μικρή ανάπτυξη το 2021. Μάλιστα. Θα μειωθεί το δημόσιο χρέος, γιατί θα μπορέσουμε και να ξαναπούμε... Το χρέος το μεγάλο αυτό πώς θα... Εκείνο παραμένει μια γάγκρινα, την οποία έχουμε αντιμετωπίσει ως ένα βαθμό, αγαπητέ Αντρέα, τα έχουμε πει πολλές φορές από αυτό το στούντιο. Παραμένει αυτή η γάγκρινα, δεν διαγράφεται, αλλά πριν την κρίση νομίζω ότι είχαμε κάνει εκείνες τις πράξεις που έπρεπε για να προσπαθήσουμε να ρίξουμε τα μη εξυμηνετούμενα δάνεια. Ευτυχώς αυτή η κυβέρνηση έτρεξε και πήρε το πράσινο φως για την αναστολή των δόσεων που έχει ανακουφίσει χιλιάδες συμπολίτες μας, γύρω στα 10 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, δάνεια είναι, είναι μέσα στην αναστολή των δόσεων. Αυτό βοήθησε και τα λοιπά. Βοηθάμε. Όχι όλους. Ναι. Θέλω να τονίσω ξανά. Δεν είμαι υπεραισιόδοξη. Τα δεδομένα είναι δύσκολα. Mm-hmm. Όλα εξαρτώνται από το τι θα γίνει με τον ιό και την επιδημιολογική κρίση. Αλλά με βάση αυτά που έχουμε σήμερα ενώπιον μας, μπορούμε να ελπίζουμε δεδομένου ότι συνεχίσουμε αυτή την πολύ σωστή. Στην συνετή υπεύθυνη πολιτική. Εσείς κυρία Θεολόγου συμμερίζετε την άποψη του Πρόεδρου και την αισιοδοξία του. Όχι, με τα δεδομένα υπάρχουν σήμερα βέβαια. Δεν συμμερίζομαι αυτή την αισιοδοξία. Να πω πριν να μπω σε αυτό το θέμα, να αναφέρω κάτι όσον αφορά τα θέματα της πολιτογράφησης. Ήταν αναμενόμενο να έρθουν να αλλάξουν δεδομένα όσον αφορά τις επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Γιατί άραγε, κύριε Δημητρόπουλε, η στήριξη στις πολιτογραφήσεις αφορούσε μόνο στο θέμα του οικοδομικού τομέα και όχι επιχειρήσεων τεχνολογικού χαρακτήρα και όχι επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και όχι βιομηχανικών επιχειρήσεων. Γιατί ήταν η προσήλωση μόνο στον οικοδομικό τομέα και δεν επηρέαζε και δεν βοηθούσε την παραγωγή δραστηριότητα π.χ. του πρωτογενούς τομέα. Γιατί να μην δικαιούνται να πάρουν πολιτογράφηση επενδυτές που θα επενδύσουν σε κτηνοτροφικές ή αγροτικές μονάδες με σκοπό τις βιοκαλλιέργειες ή την οποιαδήποτε πράσινη ανάπτυξη. Γιατί δεν υπήρχε αυτή η προσέγγιση εξ αρχής. Αυτά τα δεδομένα συζητούνταν από τότε με τη διαδικασία της δημιουργίας της πολιτογράφησης. Οπότε, κάλλιον αργά παρά ποτέ που η κυβέρνηση επιτέλους άκουσε φωνές της αντιπολίτευσης όσον αφορά το θέμα των πολιτογραφήσεων και δεν θα έπρεπε κιόλας να το θεωρεί καθαρά δική της πολιτική απόφαση. Τώρα πάω στο θέμα της... της οικονομικής κρίσης που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τον κορονοϊό. Φανταστείτε αυτά τα λεφτά από τις πολιτογραφήσεις να ήταν στα δημόσια ταμεία σήμερα πώς θα διοχετεύονταν με βάση την κρίση του κορονοϊού. Είπαν ότι θα στηρίξουν τις θέσεις εργασίας. Είπαν ότι θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Είπαν ότι θα δοθούν λεφτά για ρευστότητα στην οικονομία που είναι αυτό που χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή για να μπορεί να ανακάμψει και να αναχαιτήσει μια κρίση ζήτησης. Κύριε Μητρόπουλε, από αυτά τα οποία έχουν δανειστεί, που πολύ καλά αναφέρει η κυρία Ορφανίδου, 4,7 δις, δεν έχουν μπει αυτά τα 4,7 δις στην οικονομία, για να στηριχτεί η οικονομία. Έχουν γίνει μαξιλαράκι για να καλύψουν ανάγκες από πληρωμής ομολόγων δημοσίου χρέους, όχι εξόφληση, από πληρωμής, παρατείνουμε τον ορίζονταν από πληρωμής αυτών των ομολόγων.
έχουν γίνει μαξιλαράκι για να καλύψουν τις δαπάνες που έχουμε ανάγκη να κάνουμε το 2021 και να καλύψουν και τις ανάγκες του 2020 κατ' επέκταση. Και από αυτά τα λεφτά, 430 εκατομμύρια δόθηκαν για να στηρίξουν θέσεις εργασίας, που η στήριξη με ποια μορφή έρχεται. Έρχεται με τη μορφή της συντήρησης των θέσεων εργασίας, παρατείνοντας την συντήρηση των θέσεων εργασίας για ένα χρονικό διάστημα κάποιων μήνων μετά την άνοιξη, μετά το που άνοιξε η οικονομία. Ναι, και εσείς βγάλετε την πίστη του νομοσχεδίου εκεί στο Κοινοβούλιο. Ποιο νομοσχέδιο, κύριε Μητρόπουλε? Που φέρανε οι άνθρωποι εκεί, τους βγάλετε για τις, και για τις κρατικές εγγύησεις. Για τις, ναι, κρατικές εγγύησεις. Γιατί οι τράπεζες δεν δανειοδοτούσαν πριν τον κορονοϊό? Διερωτηθήκαμε. Διερωτηθήκαμε γιατί οι τράπεζες δεν ανοίξαν τις στρόφιγγες των 13,7 δις για να ρίξουν αυτά τα λεφτά, τα πολλά δισεκατομμύρια στην οικονομία, για να στηρίξουν την οικονομία και να μπούμε στην παραγωγική δραστηριότητα που θα έπρεπε. Γιατί δεν το έκαναν αυτό το πράγμα? Μήπως, κύριε Δημητρόπουλε, δεν είναι αυτά τα δεδομένα? Ναι. Οι τράπεζες μας κρατούν πάρα πολλά δις σε ομόλογα. Θα μπορούσαν κάλλιστα αυτά τα λεφτά να τα χρησιμοποιήσουν για να δοθούν στην οικονομία. Τι τους κρατά πίσω? Η κατάσταση της οικονομίας ευρύτερα και σε ατομικό επίπεδο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, που δεν δείχνει βιωσιμότητα όσον αφορά τα δεδομένα της, γιατί έχουμε ήδη πολύ ψηλό ιδιωτικό χρέος, 300% του ΑΕΠ. Ποιος θα πάει να δανειοδοτηθεί με ένα μακροχρόνιο ορίζοντα όταν ήδη είναι υπερχρεωμένος? Και όταν δεν έχει εξασφαλίσεις, κύριε Δημητρόπουλε, γιατί οι εξασφαλίσεις ήταν όλες δεσμευμένες στα υφιστάμενα δάνεια. Ποιος θα εγγυηθεί ποιον? Ποια επιχείρηση θα δανειοδοτηθεί μόνο με εγγυήσεις, χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις? Μα οι εμπράγματις εξασφαλίσεις, να σας θυμίσω, ότι με την πώληση των δανείων φεύγουν και από τα βιβλία των τραπεζών. Φεύγουν και από την ιδιοκτησία των επιχειρήσεων, των δανειοληπτών και ούτω καθεξής. Ποιος θα πάει να δανειοδοτηθεί με αυτά τα δεδομένα? Και επανέρχομαι πίσω στο κομμάτι της στήριξης της οικονομίας. Η αρχική ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν 546 εκατομμύρια. Στην πορεία χάσαμε 116, μάλλον θα διοχετευθούν όσον αφορά τις δαπάνες για τις επιχειρήσεις, τη στήριξη των επιχειρήσεων, αυτά τα εφάπαξ ποσά τα οποία ανάφερε το Υπουργείο Οικονομικών. Και τα 330 εκατομμύρια εμείναν για τη συντήρηση των θέσεων εργασίας για κάποιους μήνες. Δηλαδή, παρατείνουμε τον χρόνο που κάποιοι διατηρούν τη θέση εργασίας τους. Και η πραγματική εικόνα θα φανεί το Σεπτέμβρη και η επόμενη εικόνα θα φανεί το Δεκέμβρη, που θα αφαιρέσουμε και από αυτήν την. Από αυτές τις συνθήκες, όλα τα δάνεια τα οποία έχουν αναστολή δόσεω. Και θα φανεί το Γενάρη ποιοι από αυτούς είναι σε θέση να πληρώνουν τα δάνεια τους. Σίγουρα το μέλλον θα δείξει. Είναι βιώσιμοι. Και άρα, με το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση, και πολύ καλά ανάφερες ότι έγινε μεγάλη συζήτηση στη Βουλή. Όχι, έγινε τα φώτα. Μεγάλη συζήτηση στη Βουλή. Για ποιο λόγο? Γιατί η Βουλή έχει ρόλο όσον αφορά την νομοθέτηση δεδομένων που αφορούν την επιβίωση του κόσμου σε τούτον τον τόπο και, και τη διαχείριση των δημόσιων ταμείων. Και όταν έχουμε μία έκθεση Γκρέκο που μιλά για θέματα διαπλοκής και αδιαφάνειας και δεν υπάρχουν ελέγχοι σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας εντός αυτού του κράτους, η Βουλή οφείλει να κάνει τη δουλειά της σωστά και να θέσει τέτοιους περιορισμούς που να είναι όσον αφορά τον έλεγχο maximum και τη διαφάνεια. Διότι πληρώνουμε όλοι μας αυτά τα ταμεία και θα πληρώνουμε όλοι μας αυτά τα ταμεία. Για τον όλοι μας είναι σίγουρο. Τώρα πάμε μια τελευταία βόλτα, από ένα λεπτό θέλω. Πέρασε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, πέρασε την Παρασκευή. 220 εκατομμύρια. Πότε θα πάει αν θα πάει στη Βουλή το πακέτο αυτό για έγκριση, θα πάει στη Βουλή καταρχήν? Αφού πέρασε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για τον τελευταίο μήνα για τα σχέδια της Υπουργού, που είναι 120 εκατομμύρια, επιπλέον από τα. Καλό είναι αυτό που πέρασε, έτσι. Βεβαίως, είναι αυτά τα σχέδια που έχουν, από τα οποία έχουν ευεργετηθεί νομίζω γύρω στις 250.000 εργαζόμενοι και 60.000 επιχειρήσεις. Είναι αυτά τα σχέδια που στήριξε για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε τέτοιο βαθμό η κυβέρνηση στήριξη των ιδιωτικών τομέα. Είχατε ανησυχία ότι δεν θα περνούσαν?
Δεν νομίζω να δόθηκε άρα έτσι. Άρα αυτό μπορεί να είναι κεφαλτήριο να περάσουν και τα υπόλοιπα μια συμμαχία. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό ήταν τα 120 εκατομμύρια για τα σχέδια της Υπουργού και επιπλέον τα 100 περίπου εκατομμύρια που μπορεί να είναι και περισσότερα για τα FAPAX χορηγία που δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θα σταλούν άμεσα σε αυτούς που είχαν ήδη κάνει αίτηση και ήταν μέσα στα σχέδια της Υπουργού Εργασίας. Αυτή η FAPAX χορηγία θα σταλεί άμεσα από το κράτος. Να πω το εξής. Η πρώτη δεσμή μέτρων είχε κοστολογηθεί σε ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων για να στηρίξουμε όλες αυτές τις χιλιάδες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Είχαμε το πιο γενναιόδωρο πραγματικά αναλογικά πακέτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 5,6% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 3,5% του ΑΕΠ μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Η δεύτερη δεσμή μέτρο, πέρα από την επιδότηση των ενοικίων που παρεπιπτόντως να ενημερώσω ότι αυτά τα κονδύλια θα πάνε του χρόνου, αγαπητέ Ανδρέα, στη Βουλή μέσα από προϋπολογισμό, μέσα από τον προϋπολογισμό του 2021. Θα πάνε αυτά τα κονδύλια. Να πω ότι έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό απασχολούμαι και εγώ στο Λουξεμβούργο, έτσι για να το ξεκαθαρίσω. Με ρευστότητα 1,7 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή που θα μπει μέσα στην Κύπρο από τα σχέδια της ΕΤΕΠ, από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων. Συνεπώς, έχουμε πραγματικά βάλει ρευστότητα μέσα στην αγορά. Αν υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να κάνουμε, θα δείξει στο μέλλον και πόσα άλλα μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως και έχουμε καλύψει αλίμονο αν δεν καλύπταμε τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες για να ανταποκριθούμε στη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Έχει εκτοξευθεί αυτή τη στιγμή στο 117%. Είναι σε βιώσιμα επίπεδα, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε καλύψαμε τις ανάγκες μας μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021, λαμβάνοντας υπόψη τη στήριξη της οικονομίας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για τους επόμενους 6-7 μήνες και παράλληλα για να καλύψουμε τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες. Είστε κυβέρνηση μπουλντόζα, δεν κάνει τίποτα λάθος. Θέλω να πω το κάτι τελευταίο, αγαπητέ Ανδρέα. Όπως το 2013 αντιμετωπίσαμε λαϊκισμούς του στυλ των κρατικών εγγυήσεων που αφού κόπτονται ότι είναι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, το νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων έδινε εγγύηση κυβέρνηση στις επιχειρήσεις για να πάρουν δάνεια. Μέσω τραπεζών. Οι εγγύσεις ήταν στις επιχειρήσεις για να πάρουν δάνεια σε περίπτωση που δεν είχαν εξασφαλίσεις. Οπότε να τονίσω πόσο σημασία είχε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σχεδόν εκτός από την Κύπρο. Ας το αφήσουμε αυτό όμως. Έχει τελειώσει. Έχουμε βιώσει πολύ λαϊκισμό το 2013 και όμως με πολύ υπεύθυνη πολιτική τα βγάλαμε πέρα. Και μπήκαμε στην ανάπτυξη, μπήκαμε στην επενδυτική βαθμίδα. Για ακόμη μια φορά αυτή η κυβέρνηση, πέρα από τον λαϊκισμό, προσπαθούμε υπεύθυνα, ταπεινά, σωστά να κάνουμε αυτές τις ενέργειες για να προστατεύσουμε ξανά την οικονομία του τόπου μας. Ευχαριστώ. Εάν όλα πάνε καλά με την επιδημιολογική κρίση, νομίζω ότι θα πάνε καλά και με την οικονομική. Ευχαριστώ. Μια τελευταία τοποθέτηση. Να της πούμε, κύριε Δημητρόπουλε της Γκρέκο, ότι είναι λαϊκισμός να ζητά διαφάνεια και έλεγχο όσον αφορά τη διαχείριση δημόσιων ταμείων και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για διαχείριση αυτών των δημόσιων ταμείων και των αποφάσεων πώς διοχετεύονται αυτά τα δημόσια ταμεία, τα λεφτά δηλαδή του φορολογούμενου. Να πούμε της Γκρέκο ότι οι εκθέσεις της είναι λαϊκισμός για την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Μιλούσα θέλω φυσικά, να πω επίσης, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε για να το κλείσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τα θέματα των αποφάσεων για στήριξη μέσω χρηματοδοτικών σχεδίων και επιδοτήσεων επιτοκίων, να σας πω ότι τα δεδομένα όπως μας τα παρουσιάσε ο Υπουργός Οικονομικών είναι ολίγον τι διαφορετικά από τα δεδομένα της πραγματικότητας όσον αφορά τα επιτόκια τα οποία έχουμε σήμερα ενώπιον μας ως επιτόκια στεγαστικά και επιχειρηματικά. Mm-hmm. Έρχεται η κυβέρνηση να θέλει να επιδοτήσει μέχρι 4,25, 3,5 μονάδες, μέχρι το 4,25, όταν τα επιχειρηματικά επιτόκια σήμερα αγγίζουν γύρω στο 2 με 2,5%. Βέβαια, σε ένα μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γύρω στο 1,50, στην Κύπρο είναι γύρω στο 2,5%. Και έρχεται το Υπουργείο το ίδιο και ως κυβέρνηση να επιδοτήσει μέχρι 4,25%. Τις 3,5 μονάδες, κύριε Μητροπουλέ, δηλαδή να καλύψει έναν επιπλέον κόστος προς τις κέρδος προς τις τράπεζες, κόστος για το φορολογούμενο, χωρίς να υπάρχει λογική. Γίνεται να, επειδή βρήκαμε το φορολογούμενο και βρήκαμε τα ταμεία του κράτους διαθέσιμα, να πληρώνουμε περισσότερα επιτόκια από ό,τι είναι τα επιτόκια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά.
Και αυτόν το πράγμα πρέπει να το δεχτούμε. Αυτόν το πράγμα δεν μας απασχολεί, δεν πρέπει να είναι έλεγχος. Για ποιο λόγο επιδοτούμε πιο ψηλά επιτόκια από τα επιτόκια της αγοράς. Ναι. Και δεν τα λέω εγώ, είναι δημοσιευμένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όλα τα στοιχεία όσον αφορά τα επιτόκια. Και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή να θεωρούμε ότι αυτό το πακέτο της στήριξης των επιτοκίων είναι πάρα πολύ βοηθητικό για την οικονομία, που μια οικονομία σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που έχει 300% ιδιωτικό χρέος. Δεν είναι μόνο να περάσουν οι κρατικές εγγύησεις από την Κύπρο και είναι το μόνο κράτος το οποίο δεν εδέχτηκε τις κρατικές εγγύησεις, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στην οικονομία της Κύπρου, τα οποία χαρακτηριστικά δεν συμβαδίζουν με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και κατ' επέκταση οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα αν εφαρμοστούν στην Κύπρο για ακριβώς αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά. Και να πω επίσης ότι το θέμα της διαφάνειας και του ελέγχου θα παραμένει, κύριε Δημητρόπουλε. Η Βουλή έχει ευθύνη να επιβάλλει αυτήν τη διαφάνεια και αυτόν τον έλεγχο τον οποίο χρειάζεται. Η κυβέρνηση το 2015 έκανε εθνική στρατηγική πάταξη της διαφθοράς. Εθνική στρατηγική. Και αυτή η εθνική στρατηγική δεν εφαρμόζεται από κανένα φορέα, από όλους αυτούς που είναι εμπλεκόμενοι για εφαρμογή αυτής της εθνικής στρατηγικής πλην του Γενικού Ελεκτή. Και έχουμε πρόβλημα να συζητούμε σήμερα, που σε άλλα κράτη, κύριε Δημητρόπουλε, κυβέρνηση που δεν θέλει έλεγχο και διαφάνεια, θα πρέπει να παραιτηθεί σε άλλα κράτη. Σήμερα συζητούμε το αυτονόητο που τι είναι, ο έλεγχος και η διαφάνεια. Αγαπητέ Αντρέα, επειδή είπαμε. Δεν ξέρω, κύριε Δημητρόπουλε, πότε θα υπάρξει. Αν μπορώ να έχω μια κουβέντα λόγω έλεγχο. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που έχει ξεσκεπάσει τόσα σκάνδαλα, γι' αυτό και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Τόσες καταστάσεις. Δεν έχουμε διαβατήρια. Αν μπορώ και εγώ να ολοκληρώσω τώρα. Μια κουβεντούλα και κλείσαμε. Θα μας κλείσει το ρεύμα εδώ πέρα, το φως. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις πλήστες συστάσεις της ΚΡΕΚΟ και η τελευταία. Αυτές έχετε συμμορφωθεί. Αν μπορώ να ολοκληρώσω. Πέστε μας, η τελευταία έκθεση της ΚΡΕΚΟ έλεγε ότι με την πλειοψηφία των συστάσεων έχουμε συμμορφωθεί. Απλώς είχε θέμα με κάποιες ανεξάρτητες αρχές. Δεν ήταν με την κυβέρνηση που ήταν το πρόβλημα. Ξεχνάνε να το πούνε αυτό. Τελευταία έκθεση της ΚΡΕΚΟ. Έχουμε συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Μάνιβαλ για το πρόγραμμα. Έχουμε πατάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαφθορά στον τόπο μας, που είναι διαχρονικό πρόβλημα. Δεν είναι αυτής της κυβέρνησης και συνεχίζουμε με νέα νομοσχέδια που έρχονται στη Βουλή να προσπαθούμε να ενισχύσουμε τον έλεγχο, τη διαφάνεια. Είναι αυτό που ζητάμε και μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία που θέλουμε να προωθήσουμε, γι' αυτό και κάναμε και το Υφυπουργείο. Όλα αυτά θεωρώ ότι θα μπουν σε μια τάξη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και είναι αυτή η κυβέρνηση που το φέρνει και αυτό το και θα έπρεπε, κύριε Δημητρόπουλε, αφού εφαρμόσαν όλα αυτά και όλες αυτές τις συστάσεις, τις πολύ καλές που έκαμε την ΚΡΕΚΟ και τις εφάρμοσαν, όπως λέει ο κ. Ορφανίδου, να μην έχουν πρόβλημα. Όσον αφορά τον έλεγχο για τις κρατικές εγγύησεις και για τα οικονομικά σας. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν φοβούνται τον έλεγχο, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, να εφαρμοστούν αυτοί οι ελέγχοι και οι διαδικασίες. Όχι, το αντίθετο. Το επιδιώκουμε τον έλεγχο γιατί πιστεύουμε ότι είναι μέρος της σωστής διαδικασίας για διαφάνεια. Και πρέπει να είμαστε ένα accountable. Για να υπάρχει ένα δημοκρατικό πολίτευμα, για δημοκρατικό κράτος, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Και βεβαίως καλωσορίζουμε τον έλεγχο σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχουμε γκριφτεί ποτέ πίσω από το δάχτυλο μας. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, κυρία Θεολόγου. Η συνέχεια κάποια άλλη. Αλλά εμείς έχουμε προωθήσει για αυτή την εθνική στρατηγική για τη διαφάνεια. Έρχεται και νομοσχέδιο για αυτό το θέμα σε όλα τα επίπεδα και στην αστυνομία και σε άλλα επίπεδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περάσαμε κατά πολύ τον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πάμε στον αναπληρωτή πρόεδρο της Ένωσης Δήμων και αντιδήμαρχο κάτω πολεμιδιών, τον κύριο Μάριο Κοκλή. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε. Καλή σου μέρα, Ανδρέα μου, μια διόρθωση.